πάμε στην νούμερο 1 έκθεση, σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Είναι η έκθεση Νταλή στο λιμάνι. Εγκαινιάστηκε τον περασμένο Μάρτιο, πήρε παράταση. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον κύριο Παύλο Μητσόπουλο, είναι υπεύθυνος παραγωγής της έκθεσης Νταλή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, όπως είπε και ο Βαγγέλης, εκθέσεις. Από ό,τι γνωρίζαμε, ειδικά το πρώτο διάστημα έγινε χαμός και γι' αυτό πήρατε παράταση τώρα, κύριε Μητσόπουλε. Ναι, ακριβώς. Είχαμε μεγάλη προσέλευση και από σχολεία τα πρωινά, όσο τα σχολεία ήταν ανοιχτά. Και γενικά είδαμε ότι υπήρχε και μεγάλη ζήτηση και από... Τώρα έχει και πολλούς τουρίστες. Μετά του κλεισμού σχολείων, οπότε θεωρήσαμε σωστό να... Είχαμε διαθεσιμότητα δηλαδή, του χώρου για ακόμα ένα μήνα, οπότε... Μέχρι πότε θα διαρκέσει λοιπόν η έκθεση και σε ποιο χώρο του λιμανιού βρίσκεστε, να πούμε λίγο πρώτα απ' όλα τα χρηστικά? Ναι, είμαστε στην αποθήκη Γ, είναι στην προβλήτα Α, στην πρώτη προβλήτα δηλαδή που βλέπει το Λευκό Πύργο, εκεί που είναι και το kitchen bar, το εστιατόριο, στο ακριβώς το τελευταίο κτίριο, είναι η αποθήκη Γ. Ξεκινήσαμε 29 Μαρτίου και όπως είπαμε ήταν μέχρι 29 Ιουνίου το αρχικό σχέδιο. Και τώρα πάτε μέχρι πότε? Να πάμε μέχρι 19 Ιουλίου. Μέχρι 19 Ιουλίου. Προβολές, εικονική πραγματικότητα, μια τελείως διαφορετική έκθεση από αυτές που έχουμε συνηθίσει. Τι θα δει κάποιος που θα σας επισκεφθεί, κύριε Μητσόπουλε, στην έκθεση Νταλή? Η όλη η λογική των εκθέσεων αυτών είναι ένα καινούργιο είδος θεάματος, το οποίο έχει συνήθως... θέμα το είτε μεγάλους καλλιτέχνες όπως ο Σαλβατόρ Νταλή, συγκεκριμένη περίπτωση, ιστορικά γεγονότα, και είναι κάτι καινούργιο που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και με την βοήθεια της νέας τεχνολογίας, η οποία γίνεται πιο προσιτή, και η παραγωγή ουσιαστικά περιεχομένου αναπτύσσεται ταυτόχρονα, είτε αυτό είναι σε εικονική πραγματικότητα, είτε αυτό σε τα βίντεο τα οποία ουσιαστικά σου δίνουν τη δυνατότητα να βυθίζεσαι μέσα σε αυτά. Γι' αυτό και είναι μια εμπειρία ενδύθισης, ένας καινούριος όρος που θα ακούμε στο μέλλον. Οπότε είναι ένας καινούριος τρόπος παρουσίασης της τέχνης ή των ιστορικών γεγονότων, αν είναι άλλο θέμα όπως σας είπα, που λέει μια ιστορία στον θεατή και αυτό... Και μαθαίνει και πάρα πολλά και για τον καλλιτέχνη που παρουσιάζονται τα έργα του, σωστά? Με έναν πιο ενδιαφέρον τρόπο. Ναι, ακριβώς. Είναι ένας τρόπος ο οποίος σου λέει μια ιστορία για τον καλλιτέχνη, η οποία συνδυάζεται τις περισσότερες φορές είτε από περιεχόμενο βίντεο είτε από διαδραστικό περιεχόμενο, και είναι κατάλληλο και για όλες τις ηλικίες, ακόμα και μικρά παιδιά δηλαδή μπαίνουν στην αισθητική της τεχνοτροπίας του καλλιτέχνη και αναγνωρίζουν τον καλλιτέχνη, τουλάχιστον αντιλαμβάνονται την όλη λογική της προσέγγισης της τέχνης. Αυτό είναι και πιο προσελκύ και περισσότερο, είπατε για τα μικρά παιδιά γίνεται πιο κατανοητό, αλλά θεωρώ ότι προσελκύει και περισσότερο τους νεολαίους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε επισκέψεις από ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας και από όλες τις ηλικίες. Είναι, θα λέγαμε, ένας εκλαϊκευμένος τρόπος, ένας πιο pop τρόπος, popular ας πούμε, τρόπος παρουσίασης. Ναι. Οπότε το κάνει πιο προσιτό στον κόσμο, γιατί αντιλαμβάνεται πιο πολλά πράγματα. Και ουσιαστικά αυτό που λέει και... το μότο της έκθεσης, ότι είναι ένα ταξίδι στο μυαλό του καλλιτέχνη. Το κάνει εύπεπτο και υπάρχει αυτή η μαρτυρία. Και γι' αυτό έχει και τόσο πολύ κόσμο. Ναι, ότι λένε ότι είδαμε μία άποψη, πήραμε πληροφορίες, τις οποίες ούτε καν φανταζόμασταν. Είναι μία συσσωρευμένη γνώση έτσι από... για τον συγκεκριμένα για τον Σαλβαντόρ. Και ειδικά τα μικρά παιδάκια, κύριε Μητσόπουλε, επειδή έχω φίλους που έχουν φέρει τα παιδιά τους, είναι κάτι που τους αρέσει πάρα πολύ, κάτι διαφορετικό, φεύγουν ενθουσιασμένα από την έκθεση. Τώρα, ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης και εάν χρειάζεται κάποιος για να επισκεφθεί την αποθήκη Γ στο λιμάνι να κάνει κάποια προκράτηση τηλεφωνική ενδεχομένως ή μέσω διαδικτύου για να μπορέσει να σας επισκεφθεί?
Ναι, οι ώρες είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο το κρατάμε ακόμα μία ώρα μέχρι τις 10 το βράδυ. Τις Δευτέρες είμαστε συνήθως κλειστά τις πρωινές ώρες για συντήρηση κτλ. Και όχι, δεν χρειάζεται να κάνει προκράτηση πλέον. Στην αρχή είχαμε έτσι ένα θέμα της ροής. Δηλαδή υπήρχαν προαγορές, αλλά ερχόταν και κόσμος εκείνη την ώρα. Οπότε προσπαθούσαμε να μην διώξουμε κόσμο και να κατευθύνουμε τη ροή ώστε η εμπειρία να είναι καλύτερη. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο ομαλά. Οπότε μπορούν είτε ο κόσμος να πάρει online το εισιτήριό του και να έρθει, ή να το πάρει την ώρα του ταμείου. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μητσόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα που έτσι γίνονται πιο άνετα οι ξαναγήσεις, θα έρθω και εγώ με το Βαγγέλη μία μέρα, γιατί το έχω βάλει στο πρόγραμμα. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από τις φωτογραφίες. Έχω ακούσει τα καλύτερα για τη συγκεκριμένη έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε και για το δώρο που κάνετε στην εκπομπή. Να κληρώσουμε στους ακροατές 2 διπλές προσκλήσεις για να έρθουν να δούνε την έκθεση Νταλή. Σας ευχαριστούμε και να μας φέρνετε έτσι τέτοια θεάματα αρκετά στην πόλη μας. Καλή συνέχεια να έχετε, κύριε Μητσόπουλε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.